πριν ξεκινάμε με τη συνέντευξη με τον κύριο Λαγδάρη, συγγνώμη, έπρεπε να τα πω αυτά, κύριε Λαγδάρη, γιατί κάνουμε και λίγο τέτοιο έργο. Λοιπόν, καταρχάς, όπως σας είπα, πριν καλώς ήρθατε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, να πω στους ακροατές, όσοι είναι από Βόρεια Πειραιά ή όσοι τέλος πάντων έχουν κάποια ερωτηματικά για όλα αυτά. 23 510 47 550 47 553. Εδώ είμαστε σχετικά με το Δήμο. Θα μιλήσουμε πείγμα Σκουλιδρού, τα προβλήματα που υπάρχουν ή τέλος πάντων ό,τι σχέδια υπάρχουν για το μέλλον. Όσοι έχετε κάποιες απορίες, ερωτήσεις, οτιδήποτε, εδώ είμαστε. Πολύ ευχαριστώ να τις ακούσουμε. Ο Δήμαρχος φαντάζομαι είναι έτοιμος να απαντήσει. Είμαστε, ας ξεκινήσουμε από το δύσκολο μέρος της υπόθεσης, γιατί εντάξει, θα πούμε και τα καλά, αλλά θα πούμε και τα δύσκολα, γιατί δεν ήρθαμε εδώ να περάσουμε καλά. Για πες μου λοιπόν, Δημαρχέ, άκουσα προηγουμένως ότι μιλούσατε για τα δέσποτα, να μπαίναμε στο στούντιο, ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο δικό σας, είναι σε όλους τους Δήμους, φαντάζομαι όλης της Ελλάδας. Ακριβώς έτσι. Και κρούσματα είχαμε τελευταία και εδώ στην Κατερίνη πολλά, δεν ξέρω εσείς τι κρούσματα έχετε. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, γιατί κατ' ιδίαν μου είχατε πει κάποια πράγματα. Τα χέρια σας μου είπατε ότι είναι δεμένα κατά κάποιο τρόπο από τις φιλοσοφικές και από τις χρηματοδοτήσεις ή τα χρήματα τέλος πάντων που μένουν στο Δήμο. Δώστε μια εικόνα λίγο να ξέρει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Όπως είπατε κύριε Σταθοπούλε, το θέμα με τα δέσποτα είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και το καθημερινότητα, έτσι. Το αντιμετωπίζουμε όχι μόνο βέβαια στην Βόρεια Πειραιά, όπως είπατε σε όλους τους Δήμους της χώρας. Εμείς αυτό που κάνουμε πλέον είναι να συγκροτήσουμε την επιτροπή η οποία διαχειρίζεται την ιστορία με τα δέσποτα, με τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο επικεφαλής. Και μέσα από διαγωνισμό έχει αναδειχθεί και ο γιατρός, την ιατρός, όπου εκεί μαζεύουμε τα δέσποτα τα οποία μπορούμε να μάσουμε σε σχέση με αυτά που είναι άρρωστα. Κοινοτροφείο δηλαδή. Όχι, κοινοτροφείο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το. Και πώς θα μαζευτούν αυτά τα δέσποτα, πού θα τα διαθέσετε. Θα σας πω κάτι καταρχήν, τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο Ιράν. Προχωρούμε στη στήρωση των αδέσποτων σπηλιών. Όπως επίσης τα αυτά που είναι άρρωστα τα περιποιούμαστε για να μην επεκταθούν για τις άρρωστες. Το πρόβλημα δεν μπορούμε να το λύσουμε ριζικά, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει κοινοκομείο. Και όπως βλέπετε, πολλοί δήμοι και μεγάλοι δήμοι δεν έχουν τέτοια δομή. Και γιατί χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να το κατασκευάσεις, αλλά πολύ περισσότερο να το συντηρήσεις. Χρειάζονται υπάλληλοι, χρειάζονται δαπάνες που ο Δήμος Πείγμας Σκουλιδρού αδυνατεί να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθούμε όμως να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Και σας είπα, αυτή η Δημοτική Αρχή, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχει προχωρήσει στη συγκρότηση της Επιτροπής. Υπάρχει ο επικεφαλής αντιδήμαρχος και υπάρχει και ο κτηνίατρος, όπου προσπαθούμε να δώσουμε μια λύση αυτή που μπορούμε να δώσουμε προς στιγμή. Υπάρχει μια συνεργασία με τις φιλοσοφικές οργανώσεις σίγουρα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και αυτή η νομοθεσία η οποία υπάρχει σήμερα, κύριε Σταθοπούλε, είναι ό,τι ακριβώς συζητούσαν οι φιλοσοφικές οργανώσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, παίρνουμε το σκυλί από την πλατεία ή μπροστά από το δημοτικό σχολείο, το πάμε για στήρωση ή για εμβολιασμό και οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση να το ξαναεπιστρέψουμε από το μέρος που το πήραμε. Δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Όταν παράδειγμα αφήσαμε σκυλιά τα οποία τα πήγαμε 500 μέτρα πιο πέρα να φύγουν από αυτούς τους κοινόχους τους χώρους, είχαμε την αντίδραση και την καταγγελία των φιλοσοφικών οργανώσεων. Κοιτάξτε, όλα αυτά που μου λέτε εγώ τα ακούω προσωπικά, τα δέχομαι, εντάξει, έχετε κάποια συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να κάνετε. Τον δημότη όμως δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Το δημότη τον ενδιαφέρει ότι ένα δέσποτο σκυλί κάποια στιγμή αγρίψει, του γύρισε το μάτι και δάγκωσε το παιδί του, τη μάνα του. Έχουμε τέτοια γεγονότα. Θα υπάρχουν τέτοια. Και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Η κοινωνικοποίηση, όπως λένε οι φιλοσοφικές, και η ένταξή του ξανά στην κοινωνία, να τα ξαναρίξουμε δηλαδή πάλι μέσα στο χώρο στον οποίο ζουν και άνθρωποι, δεν είναι κάτι το οποίο βοηθάει την κατάσταση, αλλά δεν χειροτερεύει την κατάσταση. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά δυστυχώς είναι σταθμό στο εθνικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Γι' αυτό και λέω πάντα και πολλές φορές στη συνέδρια της ΚΕΔΕ έχω τοποθετηθεί γι' αυτό ότι πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν μπορεί ο κάθε να είναι ευθύνος πολίτης. Όταν μας δίνει την αρμοδιότητα, αυτή την αρμοδιότητα όπως και κάθε άλλη, για να την ασκήσουμε, πρέπει να συνοδευτεί από τους κατάλληλους πόρους.
Λογικό είναι. Σε αυτό βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Δεν φταίει ο Δήμος, φταίμε εμείς οι δημότες, οι οποίοι ο καθένας παίρνει ένα σκυλάκι, το κρατάει ένα χρόνο και μετά δεν μπορεί και το. Είναι η νοοτροπία και όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι δημιουργείται στην υπόλοιπη κοινωνία σοβαρότατο πρόβλημα. Και όχι μόνο πρόβλημα υγείας. Στο πρόβλημα επιβίωση θα μπορούσα να πω. Κάποια γυναίκα πρόσφατα έχασε ένα τένοντα το γιατί δάσκαλο. Έχω φωτογραφίες από καταγγελίες από δαγκώματα σε τουρίστες στην Κατερνόσκαλα που είχαν σοβαρά θέματα. Έχω τις φωτογραφίες, δεν τις έχω βγάλει ποτέ στην δημοσιότητα, αλλά κάποια στιγμή θα βγουν για αυτά. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να βρεθεί μια συλλογική λύση, ότι στην ΚΕΔΕ δεν έχει κάνει κάποια βήματα να. Βεβαίως υπάρχουν προτάσεις προς την κυβέρνηση, και θέλω να πιστεύω πως θα δοθεί μια λύση. Και κυρίως της έλλειψης πόρων στο να αντιμετωπίσουμε ριζικά και το μεγάλο θέμα. Με όσα αυτά τα οποία λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, εξού και από αυτό γεννάται το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τα δέσποτα. Ωραία, ας κλείσουμε την παρακολουθία με τα δέσποτα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο διαιωνίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα δούμε ενδεχομένως να βρεθεί μια λύση, αλλά είναι η δικαιολογία που χρησιμοποιούν τώρα οι κυβερνώντες, η κρίση έτσι, και όλο αυτό το τέλο πάντων την. Ας μην. Πάμε παρακάτω. Εσείς είστε ένας μικρός δήμος, 15.000 κατοίκους, είστε κατά κύριο λόγο ένας αγροτικός δήμος. Ωστόσο έχετε και τον τουρισμό, ο οποίος υποβοηθάει σε όλη αυτή την ιστορία. Έχετε δημιουργήσει και ένα θεσμό, το Πανηγύριο του Αιγινίου, το οποίο φέρνει και αυτό κάποια ώρα στο Δήμο. Μένω στον τουρισμό. Σας είδα τις προάλλες σε ένα δελτίο τύπου που βγήκατε και καθαρίσατε κάποιους ακτές, ξέρω εγώ, και βγήκαν κάποιοι μετά και παραπονέθηκαν ότι την επόμενη εβδομάδα ήταν πάλι τα ίδια. Καταλαβαίνω ότι δεν φταίτε σε αυτό. Φταίει η νοοτροπία πάλι των πολιτών, οι οποίοι πάνε να κάνουν τον μπάνιο και πάνε κοκακόλα. Φταίνε επίσης από ό,τι μου είπαν οι καταγγελίες πολιτών. Αυτή είναι τα μύδια οι οποίοι δημιουργούν πρόβλημα. Πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό, εσείς περιμένετε κάποιους χιλιάδες επισκέπτες φέτος το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι, και συνήθως είναι Έλληνες, κυρίως είναι Έλληνες από Θεσσαλονίκη και από πού αλλού. Τι γύρω περιοχή. Βέρεια, Θεσσαλονίκη κλπ. Πώς σκέφτεσαι να αντιμετωπίσεις όλη αυτή την κατάσταση. Καταρχήν να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και νομίζω ότι αυτή η κρίση που υπάρχει στη χώρα είναι λογικό να επηρεάζει και το χώρο της αυτοδιοίκησης. Και το λέω αυτό όχι ότι κρυπτόμενοι πίσω από αυτή την κρίση προσπαθούμε να αποφύγουμε τις ευθύνες ή να μειώσουμε τον πύχη της παροχής υπηρεσιών που οφείλει να έχει ένας Δήμος απέναντι στην τοπική κοινωνία. Για να το ξεκαθαρίσω. Αλλά υπάρχει όμως μια ρεαλιστικότητα και μια πραγματικότητα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί. Οι πόροι είναι πλέον πάρα πολύ λίγοι, στους οποίους έχουμε να διαθέσουμε. Και αυτό γιατί 65 περίπου τα 100 των κρατικών χρηματοδοτήσεων έχουν κοπεί προς τους Δήμους και η φορολογική δυνατότητα των πολιτών πλέον. Δυνατότητα των πολιτών απέναντι και στις τέλη και στις υποχρεώσεις απέναντι στους Δήμους έχει μειωθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτός ο Δήμος ως μια επιχείρηση πρέπει να κάνει πάρα πολλά πράγματα, μια δημοτική αρχή, να ιεραρχήσει στόχους και να θέσει προτεραιότητες και οπωσδήποτε να κάνει ένα πολύ κατάλληλο και σωστό προγραμματισμό. Γνωρίζω πολύ καλά ότι και στο Δήμο σας κάνετε και πολύ καλή δουλειά στο να συμμαζέψετε λιγάκι τα υλικά έξοδα στο ελάχιστο, αλλά. Ναι, γιατί ξεκινάω από εκεί. Γιατί όταν έχει ένα Δήμο ο οποίο έχει. Θα πρέπει αυτά τα χρέη να τα λύσει και να μην δημιουργήσει πλέον από εδώ και πέρα χρέη. Γιατί και δεν έχεις να μπεις στο παρατηρητήριο, να μπεις υπό επιτήρηση. Να μπω στην επιτήρηση, να τελειώσει λίγο όμως, με την επιτήρηση. Ουσιαστικά, οι παρενέργειες αυτής της εξέλιξης είναι αρνητικές για τους ίδιους τους δημότες. Γιατί θέλουμε αυξήσεις μεγάλες των τελών, των δημοτικών τελών, από κεντρικευτικά, χωρίς να ρωτάνε το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις σωστά με συνταγματικού χαρακτήρα για να παρέχουμε στην καθημερινότητα. Και καταλαβαίνετε, θα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για αυτούς τους Δήμους που μπαίνουν στην επιχείρηση. Άρα λοιπόν το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό. Και νομίζω ότι είναι αυτό. Μήπως σε συνδυασμό τη μία αύξηση των εσόδων να βάζαμε και το. Την αύξηση των εσόδων, να βάζαμε δηλαδή, μήπως μπορεί ο Δήμος να βρει έναν τρόπο να αυξήσει τα έσοδα, να μην αυξήσει τα έσοδα του, δηλαδή να μην υπερβεί τον προϋπολογισμό, αλλά αν ψάξετε χρηματοδοτικούς τρόπους, να αυξήσετε τα έσοδα με άλλους τρόπους. Η αυξή λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολη στο να βρει έσοδα. Άμα βρει έσοδα,
Το πρόβλημα λύνεται. Όχι από ΕΣΠΑ και τέτοια. Από δημοτικές επιχειρήσεις, από παραγμένες δημοτικές ενέργειες. Θα σας πω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν με όνομα τις δύο τρόποι να λύσεις το πρόβλημα αυτό. Ή να μειώσεις δαπάνες. Εσείς είστε τα τέλη στους δημότες. Εμείς επιλέξαμε το πρώτο, να μπορέσουμε να μειώσουμε τις δαπάνες. Αφαιρέσαμε λοιπόν ουσιαστικά χρήματα από την καθημερινότητα. Αυτό έχει αντίκτυπο, οι πολίτες όμως καταλαβαίνουν. Βέβαια με το σωστό προγραμματισμό που κάνουμε, δεν υπάρχει διαφορά σε σχέση πριν από κάποια χρόνια με αυτό που επιτυχαίνουμε. Γιατί αναγκαζόμαστε να προσαρμοστούμε και πολλές φορές με το σωστό προγραμματισμό μπορούμε και τα καταφέρουμε καλά. Μπορεί να μην είμαστε σε αυτό το επίπεδο που θα θέλαμε να είμαστε, αλλά όμως θεωρώ ότι είμαστε ένας από τους καθαρούς Δήμους, ένας Δήμος ο οποίος συντηρεί τα δημοτικά του σχολεία και τα λύκεια και τα γυμνάσια, ένας Δήμος που διοργανώνει και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τους πολιτιστικούς φορείς, ένας Δήμος που προσπαθεί να συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των πολιτών σε μια δύσκολη εποχή. Απορώ, πάντως είναι πολύ εξάξιο πώς τις ίδιες δύο συμβαίνει σήμερα με λιγότερα χρήματα, τις κάνετε τότε. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Αλλιώς είναι να διαμορφώνεις να συντηρείς τα δυτική σου τοπία με 250.000 ευρώ και αλλιώς είναι να έχεις μόνο 60.000 και 70.000 ευρώ να διαθέσεις. Αλλά όμως πρέπει να το κάνουμε έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Κατανοητό. Πάμε λοιπόν στην καθαριότητα των ακτών. Οι ακτές μας είναι από τις πιο δύσκολες. Κυρίως με το πρώτο φύσιγμα μπορεί να καθαρίζεις σήμερα την παραλία σου και να ξαναγεμίσεις την παραλία. Φέτος όμως κάνουμε μια πιο συντονισμένη και καλύτερη προσπάθεια να έχουμε καλύτερες ακτές. Και πιστεύω ότι αυτό το αποτέλεσμα θα φάνει. Καθώς έχουμε ό,τι πιο σύγχρονο μηχανισμό για την δυναμωδιά μας, θα έχουμε άλλη εικόνα πιστεύω και προσπαθούμε και μέσα από τους εργάτες καθαριότητες που αποκομίσαμε και μέσα από την κοινωνική δράση να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Σε επίπεδο διαφήμισης του τουριστικού προϊόντος του Δήμου σας, έχετε κάνει κάποιες δουλειές? Εκεί νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ακόμα δυστυχώς δεν μπορέσαμε να προβάλλουμε κατάλληλα αυτό το κομμάτι, γιατί είπαμε ότι οι προτεραιότητες που έχουμε είναι κυρίως σε κάποια άλλα θέματα που θα συζητήσουμε. Όχι ότι αυτό το κομμάτι της προβολής του τουριστικού προϊόντος άλλο έχουμε τα πλεονεκτήματα δεν μας ενδιαφέρει, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, όλα εξαρτώνται από τη δυνατότητα των χρημάτων που έχει να διαθέσεις. Και αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στο δημοτικό μας, αλλά σε όλους τους Δήμους, έχουμε τεράστιο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Το 2017 θα είναι μια από τις πιο δύσκολες χρονιές. Ακόμα πιο δύσκολο, γιατί φέτος είχαμε μια περαιτέρω μείωση. Πώς μας δείχνουμε κάποια εικόνα σχετικά μεγέθη, έτσι, για να σας πάρουμε ένα χώρο. Φέτος εμείς σε σχέση με το 2016, στο δικό μας το Δήμο, θα έχουμε 700.000 ευρώ σε λιγότερα χρήματα από το 2016. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε ένα Δήμο μικρός με τόσα προβλήματα να λείπουν από το Ταμείο από μια χρονιά στην άλλη 700.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, πολύ σημαντικό. Ίσως θα πρέπει να βάλετε και ένα στόχο αυτά τα 700 να τα ανακτήσετε με κάποιον άλλο τρόπο. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Βλέπετε ότι τι από επενδυτικό κλίμα υπάρχει γενικότερα στη χώρα μας. Σε μια περίοδο όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να επενδυθούν χρήματα, καταλαβαίνετε λοιπόν σε μια βόρεια περιοχή όπου τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, όσο δύσκολα είναι να φέρεις κεφάλαια υποδημοσίων των επιχειρήσεων στην περιοχή σου. Ναι, όντως είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Καταγράφουμε τη δικιά μας περιοχή όσο μπορούμε καλύτερα τώρα. Προσπαθούμε να την αποκαταστήσουμε πλήρως με τις καταπατήσεις και με την ηλεκτρονικοποίηση. Κινούμαστε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι και βεβαίως χρειάζεται και μία μελέτη μετά για να μπορέσεις σε αυτή τη δημοτική σου περιοχή να την αξιοποιήσεις. Σε μια πρώτη φάση την καταγράφουμε γιατί δεν ήταν καταγεγραμμένη. Προσπαθούμε να την προστατεύσουμε γιατί δεν είναι προστατευμένη και από εκεί στο μετά έχουμε το επόμενο στάδιο της αξιοποίησης της υπάρχουσας δημοτικής περιοχής. Πάμε λιγάκι να μιλήσουμε για τα πολιτιστικά δρόμενα. Έχετε δύο θεσμούς, έναν πολύ πρόσφατο και έναν πολύ πιο παλιό. Μιλάω για αυτόν που έρχεται τώρα στις αρχές Ιουνίου για τον αγώνα του Αποστόλ Παύλου. Αυτός ξεκινάει από την Αθόνια, από ό,τι ξέρω, και τερματίζει το Μάκρυ Γέλλο. Αυτόν τον κάνει σε συνεργασία με την Μητρόπολη εδώ, από ό,τι γνωρίζω. Κάποιοι
δημότες εκεί στην Τονεφόλη, κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, έχουν κάποια παράπονα γιατί λένε ότι είχε γίνει μια συμφωνία κάποια στιγμή να τερματίζει με αυτόν, κάτι τέτοιο. Και δεν κρατήσει τη συμφωνία αυτή η συζήτηση. Για δώστε μου λίγο μια εικόνα. Κοιτάξτε λίγο. Πριν από 2 χρόνια περίπου, ξεκινήσαμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση για την περιοχή μα. Στη συνεργασία πάντα με τον Ιερά Μητρόπολη. Είναι τρίτη χρονιά πρόταση. Ναι, και οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια πρόταση του Μητροπολίτη μα. Για να αναδείξουμε και την περιοχή μα, η οποία από εκεί έχει περάσει ο Απόστολος Παύλος. Και στην αρχή. Είναι ο λεγόμενος θρησκευτικός τουρισμός που από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε να αναδείξετε. Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και γίνεται με ιδιαίτερη επιτυχία αυτή η εκδήλωση. Γιατί την ιδιαίτερη πιστεύω ότι θα σα εξηγήσω και πιστεύω ότι και φέτος θα έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή και θα είναι πάλι μια επιτυχημένη εκδήλωση. Στο ξεκίνημα λοιπόν αυτή τη εκδήλωση υπήρξε μια αντίδραση τη τοπική κοινωνία και τη Μεθόνια. Καθώς θεωρούσαν ότι προσπαθούν να πάρουμε την τοπική γιορτή εκεί, γιατί υπάρχει εκεί ο Απόστολος Παύλος και όπως είναι και τα βήματα του μνημείου με τα βήματα του Απόστολου Παύλου και στη Μεθόνη, και υπήρξε μια αντίληψη ότι ίσως να παίζεται κάποιο παιχνίδι εις βάρος της τοπικής κοινωνίας, να προσπαθούμε να μεταφέρουμε τη γιορτή από εκεί αλλού. Υπήρξε μια αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και με τον Μητροπολίτη, αλλά τα σκάλια πήραν και εμένα σε αυτήν την ιστορία. Τους ξεκαθάρισε και τους διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει καμία εξέλιξη. Θα το επιτρέψουμε και εμείς ως Δημοτική Αρχή να μπούμε σε μια τέτοια λογική και να αναπτυχθεί ο φόβος και πρέπει να σταματήσει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση. Ξεκινάμε πάντα από την Μεθόνη και καταλήγουμε και στην Αρχαία Πίδνα. Και ακολουθείτε ακριβώς τη διαδρομή αυτή. Ναι, που κατά καιρούς βέβαια είχαμε πει ότι θα έκανα και εγώ μια πρόταση στον Μητροπολίτη να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή από την Αρχαία Πίδνα και να καταλήξουμε στη Μεθόνη. Τότε δεν έχει γίνει ακόμα. Αυτό δεν έχει γίνει, είναι αλήθεια. Θα το προτείνω στον Μητροπολίτη να το κάνουμε τον χρόνο. Πέρα από αυτό, ο πρωθυπουργός αγώνας φέτος είναι προγραμματισμένος για τις 17 Ιουνίου. 17 Ιουνίου σημειώσατε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, για συμμετοχές από την στο Δήμο Πύρνας Κολυνδρού. Υπάρχουν σχετική γραμματεία που αναλαμβάνει αυτή την πληροφορία, σας φαντάζομαι, στο site του Δήμου, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και εκεί ο πρωθυπουργός αγώνας της Μαθόνιας ανέκαθεν και πολύ πιο παλιά και αυτός διοργάνωνε εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Και συνεχίζουν να οργανώνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις και εκεί γίνεται ένας αγώνας δρόμους με μικρά και μεγάλα παιδιά, μεγάλους ανθρώπους. Και αυτό βέβαια και αυτή την εκδήλωση. Τον ίδιο σε διαφορετικές συνεχίσεις. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επικρατήσει είναι η ηρεμία. Άλλωστε, σε αυτή τη δύσκολη εποχή χρειάζεται να έχουμε την ενότητά μας ως Δήμος και προπαντός να σεβόμαστε τις τοπικές θρησκευτικές εκδηλώσεις, τις τοπικές εκδηλώσεις. Τα ήθη και τα έθιμα των παραδόσεων που έχει κάθε τοπική κοινωνία. Σε αυτό είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και νομίζω ότι αυτό, κύριε Σταθμό, το έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Επαναλαμβάνω, με τη συνεργασία των πολιτιστικών συλλόγων, έχουμε να εξάγουμε ένα πολιτιστικό προϊόν ιδιαίτερα σημαντικό και ποιοτικό και από πλευρά ποιότητα και από πλευρά ποσότητα. Και το Φεστιβάλ Ολύμπου αρχίζει να αναπτύσσεται προς τη δώρη πυρία. Ναι, είδαμε στην παρουσίαση ότι έχετε πάρει και εσείς κάποιες εκδηλώσεις. Πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια. Αλλά επαναλαμβάνω και στην διαστήμη με τους πολιτικούς συλλόγους, σε κάθε γωνιά του Δήμου μας γίνονται μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις. Να σας δεσμεύσω στην υπόσχεσή σας που δώσατε στους δημότες εκεί της Μεθόνης ότι κάποια στιγμή θα κάνετε την αντίστροφη διαδρομή. Εγώ κάνω πρόταση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να συμφωνήσει και ο Μητροπολίτης που νομίζω ότι δεν θα. Ωραία. Άρα λοιπόν που να διαφωνήσει, ας πούμε μια δημόσια δέσμευση που θα το ξαναδούμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί γι' αυτό. Έχει δεσμευτεί. Ότι θα γίνει το εναλλάξη. Τώρα, εγώ θα το κάνω ως πρόταση, από εκεί θα το κάνω. Πάμε στο δεύτερο δεσμό. Πριν πάμε στο δεύτερο δεσμό, που είναι το πανηγύρι του Ιγυνίου, το οποίο είναι πασίμαστο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα σχεδόν, μη σας πω σε όλη την Ελλάδα. Συνήθεια, αυτό που είπα στην αρχή για τα χόρτα και για τα δέντρα κλπ. Εσείς φαντάζομαι ότι σε αυτό το τομέα είστε. Προσπαθούμε να δημοσιεύσουμε καλύτερα. Τα δέντρα σας και τα χόρτα σας φίδια πολλά, γιατί φέτος έδωξαν πάρα πολλά φίδια. Εγώ τουλάχιστον με το αυτοκίνητο περπατάω στον δρόμο, βρίσκω πάρα πολλά φίδια σκοτωμένα.
Και θα πω εγώ, ξεκινώντας να λέω ότι το πόσο σημαντικό είναι η καθημερινότητα των πολιτών, θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σας. Έχουμε όμως μια πολύ κοστοβόρα καθημερινότητα. Γιατί στο Δήμο πήγαινε σχολεντρού, όλα είναι πεπαλαιωμένα. Συντηρήσεις δημοτικής οτοπίας τι χρειαζόμαστε. Συντηρήσεις αγροτικής οτοπίας. Ο μηχανολογικός μας στόλος είναι διαλυμένος. Τα σχολεία μας, τα σχολικά συγκροτήματα αυτών των συντηρήσεων. Οι παιδικές χαρές είναι σε κατάσταση χάλια με εντολή του εισαγγελέα. Ξελώσουμε όλες τις παιδικές χαρές και προσπαθούμε τώρα να κατασκευάσουμε από την αρχή πιστοποιημένες και με προδιαγραφές όπως ακριβώς απαιτούνται. Ο ηλεκτροφωτισμός μας είναι παλιός, οι πλατείες μας είναι παλιές. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει το πακέτο να το συντηρήσουμε. Γι' αυτό προσπαθούμε μέρα νύχτα με τους αντιδημάρχους μου, με τους συνεργάτες, να πετύχουμε όσο το καλύτερο. Βέβαια, κάποιος θα μπορεί εδώ να δει ενδεχομένως σε καμιά κάποια γειτονιά ή σε παράμερο μέρος ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια δέντρα ή ας πούμε να υπάρχουν κάποια χόρτα. Προσπαθούμε και νομίζω ότι. Η δουλειά η δικιά μας ως δημοσιογράφη είναι να λαμβάνουμε τις καταγγελίες των πολιτών, να σας τις γνωστοποιούμε και από εκεί πέρα να πράτετε αναλόγως εσείς. Γιατί κάποιοι τέλος πάντων συναδελφοί σας το βλέπουν λίγο στραβά, νομίζω ότι είναι αυτό. Εμείς είμαστε τα αυτιά της κοινωνίας. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα δικαίωμα. Κάθε μέρα, εγώ θέλω να διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσω μέσα από την εκπομπή σας στους συνδημότες μου, είναι ότι κάθε μέρα προσπαθούμε να λύσουμε ζητήματα μικρά και μεγάλα από ποσό. Και εσείς, ξέρετε, δεν σας ρωτάω, δεν βγαίνει από την κλάδα μου. Έχω ανθρώπους που με ρωτάνε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο θεσμό για να περάσουμε μετά στα ωραία σχέδια που έχετε σε ό,τι αφορά την άρτευση, γιατί κατ' ιδία να μου είχατε πει αρκετά πράγματα και θέλω να τα ακούσουν δημόσια κάποιοι. Πανηγύρι Γηνίου. Ένα σημαντικό έσοδο για το Δήμο, μια εκδήλωση που καλά κρατεί και μάλιστα κάθε χρόνο γίνεται και δυνατότερη από ό,τι βλέπω και την εμπλουτίζεται και με καλλιτέχνες γνωστούς και με events και με λοιπά κλπ. Και είναι μια εβδομάδα, 10 ημερών, πόσο είναι. 10 ημερών. Για πείτε μου λίγο για αυτό. Λοιπόν, το Πανηγύρι είναι ένα πολύ σημαντικό θεσμό. Σε αντίθεση με το Πανηγύρι της Κατερίνης που έχει απαξιωθεί εντελώς πλέον, ίσως πολύ το σημαντικό θεσμό λοιπόν για την περιοχή μας, ένα θεσμό που έχει χαρακτηριστικά της οικονομίας, του πολιτισμού. Είναι ένας θεσμός που θα έλεγα ότι αποτελεί το σήμα κατευθείαν της περιοχής μας, καθώς είναι από την μια από τις μεγαλύτερες συμπορουπανήγυρες στην Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και το πιο σημαντικό είναι... Βεβαίως, και το πιο σημαντικό είναι ότι σε αυτή την μέσα στη βαθιά κρίση το πανηγύρι θα έλεγα ότι ζει και βασιλεύει. Ξέρετε, η επιτυχία ενός νέας συμβούλου πανηγυρίες εξαρτάται και από την παρουσία του κόσμου και τη συμμετοχή, αλλά κυρίως από την παρουσία των εκθετών. Και όταν υπάρχει ένα τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήδη ξεκινήσει με τη διαδικασία. Σε μεγάλη ποικιλία. Να δηλώνουν εκθέτες ποιοι θέλουν να έρθουν στο πανηγύρι. Ήδη από τώρα δηλαδή. Όχι, ξεκινήσαμε εδώ σε αυτή τη δουλειά. Εμείς απλά προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, τις υπηρεσίες που παρέχουμε ως θεσμός στους εκθέτες και στους πολίτες. Τα καταφέρνουμε μια χαρά, θα έλεγα. Οι εκθέτες δηλαδή είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και προσπαθούμε τώρα σε αυτή την κρίση για να κρατήσουμε τον κόσμο να εμπλοκίσουμε αυτόν τον θεσμό και με πολιτικές εκδηλώσεις. Ξεκίνησε εδώ και 2,5 χρόνια, 3. Το να βάζουμε έτσι εμβόλυμα κάποιες πολιτικές εκδηλώσεις, οι οποίες και αυτές δίνουν ένα άλλο τόνο πλέον στην Εμποροπανήγυρη, χωρίς να χάνουμε τον παραδοσιακό μας χαρακτήρα. Έτσι ξεκίνησε με την αγάπη και τη στήριξη των γενετών. Φτάσουμε δηλαδή να έχει ζωή 90 χρόνια. Και να είναι και ένα σημαντικό ρόλο επαναλαμβάνω, γιατί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μέσα από αυτόν τον θεσμό. Διαφημίζουμε και λίγο το. Διαφημίζουμε την δική μας κοινωνία, διαφημίζουμε τον τόπο μας και είναι ένας θεσμός που μπορεί να στηριχθεί να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Μαζί με αξιοποιώντας όλα τα σχετικά πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή μας, να μπορέσει να δρομολογήσει αυτή την περιβόητη ανάπτυξη που θέλουμε στον τόπο μας. Λίγο να δώσετε σημασία στον Μπάχαλο που γίνεται εκεί με τα αυτοκίνητα στις ώρες εκκινήσεις εκεί που γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Φέτος είμαστε ακόμα καλύτεροι στα κυκλοφοριακά προβλήματα που έχουμε, γιατί είναι πλέον ανοιχτός και ο κόμβος.
του Αιγινίου. Α, εσύ, γιατί ακόμα δεν το βλέπω, ναι. Έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα. Τα διόδια δεν ξέρω τι θα σας κάνουμε και θα μπουν διόδια από τις. Τα διόδια υπάρχουν, σαν το βασιλόμα και αυτά. Όχι, λέω εκεί που θα μπουν στη θέση του Αιγινίου τώρα, γιατί εκεί πρόκειται να μπουν τα διόδια από ό,τι μαθαίνω. Θα φύγουν από τα κεντρικά και θα πάνε στις εξόδους στα διόδια, μαθαίνω σε όλο το... Εσύ όταν θα γίνει... Δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος, θα γίνει ανοπικά και θα πάνε στα παράπλευρα. Διόδια από κάτω, η χιλιόση θα γίνεται αναλογική ανάλογα με τα χιλιόμετρα. Αυτό θα το δούμε. Θα το αντιμετωπίσουμε όταν περάσουμε αυτό το εμπόδιο. Λοιπόν, κλείνουμε. Μιλήσαμε για τουρισμό, μιλήσαμε για την καθημερινότητα, μιλήσαμε για δέσποτα, μιλήσαμε για πολιτιστικά. Πάμε τώρα να δούμε το μέλλον. Είπαμε ότι στην αρχή τη συζήτηση είχαμε πει ότι είμαστε ένα καθαρά αγροτικό δήμο. Αγροτικό δήμο σημαίνει άρδευση. Σημαίνει νερό. Εκεί πώ θα πάμε. Ναι, πράγματι ο Δήμος μας στηρίζεται στην αγροτική οικονομία. Κυρίως. Κυρίως αυτή και είμαστε μια έτσι δύσκολη περιοχή, κύριε Σαντακόπουλε, από τη στιγμή που ο Δήμος μας είναι χαρακτηρισμένος στο κόκκινο, θα έλεγα, από την πλευρά των εδάφων πόρων. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει ο Δήμος μας, η περιοχή μας και τώρα και κυρίως στο μέλλον είναι η διαχείριση των εδάφων. Το νερό πλέον είναι λίγο και θα πρέπει να το προστατεύσουμε αξιοποιώντας όλες τις νέες τεχνικές μεθόδου έτσι ώστε να μπορέσει ας πούμε, να δώσουμε το νερό που χρειάζεται και στην ίδρυση από πλευράς ποιότητας και ποσότητας αλλά κυρίως να δούμε τρόπους πώς θα αξιοποιήσουμε ό,τι έχουμε δίπλα μας για την άρδευση. Επειδή τα νούμερα μιλάνε είναι... καλύτερα, δώστε μας έτσι ένα μέγεθος. Οι υδροφόροι ορίζοντες της περιοχής μας... Θα καταλάβουν και ο κόσμος τι λέμε, τι εννοούμε όταν λέμε κόκκινο. Όταν λέμε ότι είμαστε κόκκινο και αυτό είναι με επίσημη στοιχεία της υπηρεσίας διαχείρισης εδάφους της Κρητικής Μακεδονίας, ότι η περιοχή μας είναι στο κόκκινο και οι υδροφόροι ορίζοντες είναι φτωχοί και αυτό αποτελεί πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο να μην έχουμε νερό τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, πρέπει να μπούμε σε μια κατεύθυνση πώς θα διαχειριστούμε αυτό το νερό το οποίο έχουμε. Να σας πω ότι για τη συνολική, στο σύνολο της καλλιεργήσιμης έκθεσης, αρδεύουμε αυτή τη στιγμή από ιδιωτικές και δημοτικές εκτάσεις μόνο το 30% της καλλιεργήσιμης έκθεσης. Και αυτό γίνεται άναρχα, με κίνδυνο πολύ μεγάλο τα επόμενα χρόνια, να έχουμε υφαλμήρωση των νερών. Αυτό είναι πάρα πολύ καλά. Το 30%. Βεβαίως. Όταν λοιπόν. Δεν υπάρχει νερό σε μια περιοχή, δεν υπάρχει και ζωή. Και καταλαβαίνετε λοιπόν τι κίνδυνο έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Και εμείς λοιπόν σκεφτήκαμε να δούμε τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Έκανα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την ευθύνη της διαχείρισης του Δήμου, ομάδα εργασίας και με τους υπαλλήλους και με τους εργατούς και με τους συνεργάτες για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Έχουμε λοιπόν δίπλα μας τον Αλιάκμονο. Από τη δεξιά πλευρά του Αλιάκμονα καθώς ερχόμαστε από τη Θεσσαλονίκη δεν έχει αξιοποιηθεί καθόλου. Άρα από τη μεριά του δικιά μας ακριβώς, ναι. Δεν έχουμε καθόλου, δεν έχει αξιοποιήσει καθόλου το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε τον ποταμό δίπλα μας. Ενώ αντίθετα από την αριστερή πλευρά είδαμε ότι έχουμε το νερό έχει φτάσει μέσα στη Θεσσαλονίκη. 500 εκατομμύρια. Δήμος Παλάσσας έχουμε δει, έχουμε δει πολύ αντίθετο. Αυτή λοιπόν την ιστορία που προσπαθήσαμε εμείς να δούμε τι δυνατότητες έχουμε να δώσουμε από εκεί, βρήκαμε μια μελέτη 1975-1979 στο Υπουργείο, όπου υπήρχε μια μελέτη για την άδευση και τη συναθία αλλά και όλη τη βόρεια περιοχή. Και βρήκαμε στο Υπουργείο μια ντουλάπα μελέτη, θα έλεγα, όπου προσπαθήσαμε να την επικαιροποιήσουμε αυτή. Να την αναπτυξιολογήσουμε. Και με την προκαταρκτική μελέτη που κάναμε για όλο αυτό το ζήτημα των νερών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συζητάμε με το Υπουργείο Υποδομών και να εντάξουμε τη μελέτη κόστος 2,5 εκατομμύρια στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τώρα, μέσα στον επόμενο μήνα, πιστεύω ότι αυτό θα το έχουμε οριστικά. Υπάρχει μια δέσμευση αναφορική για ένταξη της μελέτης. Είναι άμεσο, για ένα έργο το οποίο, επαναλαμβάνω, θα αρδεύσει τη Βόρεια Πιερία και την Μαθία. Προϋπολογισμού γύρω στα 70-75 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το έργο. Μόνο η μελέτη κάνει 2,5 ευρώ. Μόνο η μελέτη. Αυτό το έργο λοιπόν θα δώσει δυνατότητα της
αναδιάστος όλης της αγροτικής παραγωγής, καθώς το νερό θα πάει σε κάθε χωράφι και θα μπορεί, αφού το νερό είναι βασικό συντελεστής για να προχωρήσουμε στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων που χρειάζεται η αγορά, να μπορέσουμε να δώσουμε μια ζωή και μια πνοή σε αυτόν τον τόπο. Είναι δηλαδή ένας σχεδιασμός που έπρεπε να έχει γίνει από πολύ παλιότερα. Δεν είναι αργά όμως, έστω και τώρα τον κάνουμε για τα επόμενα χρόνια. Ολοκλήρωση και δηλαδή, βέβαια, θα σας πω πρώτα εμείς, το πρώτο μας μέλημα είναι να εντασταθεί η μελέτη. Αν εντασταθεί η μελέτη, κυρίως αν εντασταθεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να ξέρετε ότι αυτό θα χρηματοδοτηθεί και από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, αλλά μπορεί να πάει μισό-μισό, μισό να χρηματοδοτεί το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και μισό να χρηματοδοτεί και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι όμως μία η μοναδική λύση που μπορεί να απαντήσει στο μεγάλο πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια, για την περιοχή αυτή. Στην πράξη. Και τώρα, να πω και κάτι άλλο. Τώρα δηλαδή που τροποποιείται η απόφαση για τη διαχείριση των υδάτων του Αλιάκμονα, γιατί κλείνει πενταετία, ερχόμαστε εμείς εύστοχα σε δημοτική αρχή και παρεμβαίνουμε και θέλουμε να δεσμεύσουμε την ποσότητα του νερού που χρειαζόμαστε για το Δήμο μας τα επόμενα χρόνια στο διαχειριστικό σχέδιο το οποίο θα αρχίσει από εδώ και πέρα να ισχύει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, επειδή ημερομηνίες τρέχουν, αν η Δημοτική Αρχή δεν παρακολουθεί τα πράγματα τόσο στενά, θα χάναμε τη δυνατότητα αυτή τη τροποποίηση που μας δίνει τη δυνατότητα τώρα να γίνει και να εντάξουμε την ποσότητα, να δεσμεύσουμε την ποσότητα του νερού αυτή που χρειαζόμαστε από την Αλιάκμονα, τότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε κανένα πολύ διαφορετικό έργο. Θα είναι γύρω στα 70 εκατομμύρια κυβικά νερών. 70 εκατομμύρια κυβικά νερών. Για να το κάνουμε λοιπόν είναι αυτό. Να κάνουμε ένα κεφαλαίο λίγο πιο λιανό για να το καταλάβει απλώς ο κόσμος, γιατί ενδεχομένως. Άρα λοιπόν, έχουμε το προφορικό OK για την ένταση τη οικονομική ηγεσία. Περιμένουμε περίπου κανένα μήνα μέχρι να όλο αυτό το πράγμα να ενταχθεί και επίσημα πλέον για να αρχίσει. Ξέχασα να πω ότι αυτό το σχεδιασμό δεν τον είδαμε στενά μόνο για την δική μας περιοχή. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να το ανοίξουμε, να βάλουμε μέσα όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία για να το κάνουμε ακόμα πιο ισχυρό. Και πήραμε την πρωτοβουλία και υπογράψαμε ένα πολιτικό μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Βέρειας, με το Δήμο Αλεξάνδρειας, με την Αντιπεριφέρεια Πιερίας και την Αντιπεριφέρεια Μαθήρας, για να μπορέσουμε αυτό το έργο να το περπατήσουμε και όλοι μαζί. Γιατί η υδροληψία θα ξεκινήσει από το πράγμα της Αγίας Βαρβάρας, όπου υπάρχει υδροληψία για την δεξιά, για την αξιοποίηση του Αλιάκμονα από τη δεξιά. Απλά το ξεκινάμε εμείς, το βάρος έπεσε όλο σε εμάς το Δήμο Πίνας, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση, πιστεύω, ότι αυτό το θα ξεκινήσει να παραμείνει. Τώρα ξεκίνησε. Έχουμε δει πάρα πολλά έργα που ξεκινήσανε. Θα ήθελα να μου πείτε πότε προβλέπετε μέσα αυτό να ολοκληρωθεί. Γιατί και μέσα στην Κατερίνη ξεκίνησαν μεγαλόπινα έργα, τα οποία είχαν ενταχθεί και αυτά και θα κόστησαν 1 ευρώ στο δημότη. Απεντάστηκαν για τους δικούς τους λόγους, για τον άνθρωπο και τα λόγο, και δεν τελείωσαν ποτέ. Αυτό θέλω να δώσουμε στο δημότη την ελπίδα, ξέρετε, σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια, σε 6 χρόνια. Θα έχεις νερό, παιδί μου, να δεις. Δεν αρέσει να λέω τα πράγματα όπως το αντιλαμβάνουν και χωρίς να έτσι να τρέφω ελπίδες οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν ή να διεξεχθούν μέσα αύριο. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Γιατί? Γιατί πρέπει πρώτα να δημοκρατηθεί η μελέτη, να δούμε πρώτα πόσο χρόνο θα πάρει η διαμόρφωση της μελέτης που θέλει φορές οι οποίες λύει το Υπουργείο. Ναι. Και μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη, μπορεί η μελέτη να μας κάνει, ας πούμε, 2 χρόνια, 2,5 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, να μπορέσουμε, γιατί θα είναι πολύ μεγάλη μελέτη, η διαδικασία μονάδα του διαγωνισμού με τις συστάσεις και όλα αυτά, σε αυτή τη γραφειοκρατία που υπάρχει στη χώρα μας, μπορεί να μας καθυστερήσει. Ναι, αυτό σημαίνει όμως ότι συνεχίζουμε και είμαστε στο κόκκινο εδώ, έτσι. Βεβαίως, στην Ελλάδα, δυστυχώς πολλές φορές οι μελέτες στον χρόνο είναι περισσότερο από ό,τι καταστήριζόμαστε. Σημασία έχει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκινήσει και να το παρακολουθούμε από κοντά, έτσι ώστε κάποια στιγμή να γίνει αυτό το μεγάλο. Ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει, πρέπει να τελειώσει. Για στιγμή. Ακριβώς. Τώρα, τι κάνουμε όμως και πώς θα απαντάμε στο σήμερα. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ένα. Είμαστε στο κόκκινο, δεν πάμε στην αρχή. Έχουμε θέμα με τον ρόλο. Έχουμε θέμα ακριβώς. Εμείς λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε υποβάλει και μια πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς ανοίγει τώρα το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ζητάμε την αναβάθμιση των υπαρχόντων ανδριοστασιών και γεωτρήσεων του Δήμου μας,
τον τηλεέλεγχο που μέσα σε αυτό το παρελθόν, όλο αυτό το δίκτυο από το Δήμο με τη νέα τεχνολογία, σύν τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών πηγών ενέργειας. Με το μέσα από τη μετόχη του Virtual Net Metering θα μπορούμε δηλαδή να κατασκευάσουμε ένα φωτοβολταϊκό, μια επένδυση φωτοβολταϊκού φωτοβολταϊκά της τάξης των 750 kW, όπου ουσιαστικά θα συμψηφίζουμε το κόστος του ρεύματος σε όλο το αρνητικό δίκτυο του Δήμου μας, σε όλα τα χωριά. Άρα αυτό σημαίνει στην τσέπη μας. Σημαίνει δηλαδή ότι θα έχουμε μία μείωση του κόστους του νερού. Στην τσέπη του Δήμου θα έχει αντίστοιχο. Βεβαίως. Γιατί το νερό το οποίο παρέχουμε στους δημόσιους είναι πάρα πολύ ακριβό. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα λύσουμε άμεσα ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει με τώρα. Και επίσης, ένας άλλος σχεδιασμό που κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε τα νερά στο Χρυστοπούλι που έχουμε πάνω στα Ριάκια και στην τεπώνηση μεταξύ Παλιώστανης και Κολυνδρού για δύο λίμνο δεξαμενές. Και εκεί έχουμε προχωρήσει αρκετά. Έχουμε επιστηθεί στη ΔΕΗ να μελετήσουν αυτά τα φράγματα, γιατί η ΔΕΗ έχει ιδιαίτερη χρησιμοσία πάνω στα φράγματα. Η ΔΕΗ μας απάντησε θετικά, έχει έρθει κλιμάκιο από την Αθήνα και είμαστε έτσι στο να μας προσδιορίσουν τώρα το κόστος της μελέτης, τι χρήματα χρειάζονται για να μας το κάνει η ΔΕΗ και να μπορέσουμε να το εντάξουμε και αυτό σε κάποιο πρόγραμμα, γιατί είναι επιλέξιμο σε αυτές τις δράσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξουμε με φυσική ροή την ημιωρινή μας ζώνη. Κοιτάξτε, σα σχέδια όλα αυτά μου ακούγονται πολύ όμορφα. Ο χρόνο θα δείξει και στο πολύ καλά, πολύ πρακτικά. Το θέμα είναι τώρα να πραγματοποιηθούν, να υλοποιηθούν. Και επειδή βλέπω ότι ο χρόνο φτάνει στο τέλο, δύο μικρέ κουβέντε για τον βιολογικό καθαρισμό και για την πρόσφατη σύνδεση με το βιολογικό καθαρισμό του Δότο, του Κορινού. Εκεί παίχτηκε ένα μικρό επεισοδιάκι, το οποίο ήταν, ναι, δεν ήταν αξιολόγου, τέλος πάντων. Πείτε μου τι γίνεται τώρα εδώ. Έχουμε συνδεθεί, να πω, δουλεύει... Να πω ότι όταν λάβαμε το 2014, επειδή βρισκόμαστε στο τέλος της προγραμματικής περίοδου 2013-2013 με την ένταξη των έργων που είχαν ενταχθεί τότε στο ΕΣΠΑ, είχαμε να αντιμετωπίσουμε 2-3 θέματα με έργα τα οποία είχαν ενταχθεί και κινδυνεύουν με απένταξη. Το ένα λοιπόν ήταν το ότι κατασκευάστηκε το πληθυντικό δίκτυο του πρώην Δήμου Μεθόνης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, από τον κύριο Πολύζο, αλλά όμως δεν μπορούσε να αποκτήσει τη λειτουργικότητά του, γιατί υπήρξε μια αντίδραση του Δήμου Κατερίνης να γίνει σύνδεση όπως προβλεπόταν του αποκλειστικού δικτύου με το βιολογικό του Κορινού. Τέλος πάντων, μετά από πολλές συναντήσεις και σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων και Υπουργείου, δόθηκε λύση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση ότι έχει γίνει σύνδεση ουσιαστικά με το βιολογικό. Έχει τελειώσει. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει τώρα να γίνουν οι ιδιωτικές συνδέσεις και να λειτουργήσει πλέον το έργο αυτό το οποίο. Αυτό θα δώσει και μια πλοή τώρα στην τουριστική περίοδο που περιμένετε και λίγο. Είναι ένα έργο το οποίο έχει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει ο βιολογικός του Κορινού όλο αυτό το φόρτο. Θα αντέξει, κύριε Σταυρόπουλο, γιατί έχουμε εντάξει ένα έργο, έχουμε εντάξει όμως ένα έργο τώρα, με ένα προϋπολογισμό 1.540.000 ευρώ, όπου θα γίνει ένα bypass από το βιολογικό της Κορινού στο αντιδοστάσιο της Καλλιθέας για να πηγαίνουν τα λίμματα στο βιολογικό της Κατερίνης. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θα δοθεί μια λύση καλής εξαιρετικής. Δεν ξέρω αν οι προδιαγραφές του βιολογικού του Κορινού και οι προδιαγραφές του βιολογικού της Κατερίνης θα αντέξουν αυτό το φορτό. Φαντάζομαι. Μπορεί να σας θυμίσω όμως ότι έχει κατασκευαστεί με την δυνατότητα να απορροφήσει τα λίμματα, τα υγρά απόβλητα σύμφωνα με το σχέδιο Φαντζή που ομόφωνα έχει περάσει το Νομαρχικό Συμβούλιο του 1993-1994 του πρώην Δήμου Πίδνας και του πρώην Δήμου Μεθόνας. Εκεί ήταν, γι' αυτό έχει γίνει ο βιολογικός του Κορινού. Εγώ δεν θα διαφωνήσω, απλά θα πω μόνο ελπίζω οι κατασκευαστές να τήρησαν τους όρους προδιαγραφής και να μην δώσαν ταλέντο σε ένα άλλο έργο. Σημασία έχει για μας ότι ένα μεγάλο έργο της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ ουσιαστικά δεν κινδυνεύει με απένταξη και κυρίως θα λειτουργήσει το πληθυντικό δίκτυο για μια σοβαρή υποδομή του έργου του Δήμου Μεθόνης. Όπως επίσης κατασκευάσαμε και δείχναμε μεγάλο πρόβλημα ολοκλήρωσης της λιμνοδεξαμενής στα Ριάκια. Στον τελευταίο μήνα κινδυνεύσαμε και ρισκάρουμε πάρα πολλά πράγματα. Τελικά και αυτό το ξεπεράσαμε και η λιμνοδεξαμενή λειτουργεί προς όφελος των αγροτών εκεί της περιοχής. Και το βιολογικό του Λιβαδίου, που και εκεί είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε, και τελικά και αυτό λειτουργεί. Έτσι κλείσαμε
παλιά έργα τα οποία είχαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στο τέλος της αρχή της θητείας μας, αλλά στο τέλος της προγραμματικής περίοδου που έπρεπε να κλείσουν. Λοιπόν, δυστυχώς και ο ραδιοφωνικός και ο τηλεοπτικός χρόνος είναι λίγος, θα μπορούσαμε να μείνουμε τις και να λέμε πράγματα. Σας δεσμεύω για μία δεύτερη κάποια στιγμή συζήτηση, όταν θα προκύψει για άλλα θέματα να τα συζητήσουμε και αυτά. Και πολλά άλλα θέματα θα τα συζητήσουμε, θα είμαστε. Λοιπόν, εγώ σας δεσμεύω ότι θα ξαναφέρετε κάποια στιγμή. Εσείς δεσμεύεστε μια υπόσχεση. Δεν μπορώ δυστυχώς, γιατί απ' έξω είναι ο Παναγιώτης, περιμένει την ώρα του. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι την ώρα.